Ευχόμαστε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο φιλοξενούμενο μας είναι ο κύριος Κυριάκος Τσιμήλης, αντιπρόεδρος των οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Καλώς ορίσατε κύριε Τσιμήλη. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Σας προσκαλέσαμε εδώ για να μας πείτε για την απόψινή εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στις 7 με θέμα το ACQ και τις πυρηνικές απειλές. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος την Κυριακή. Παρακαλώ. Ακριβώς φέτος επικεντρώνουμε, χωρίς να ξεχνάμε όλα τα πολλά υπόλοιπα και διεκδικήσεις, επικεντρώνουμε το συμβολικό της επετείου ενδιαφέρον στους κινδύνους από το ΑΚΟΙΟΥ, από τον πυρηνικό σταθμό που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής του. Προγραμματισμός είναι ο τουλάχιστον ένας από τους 4 αντιδραστήρες του να λειτουργήσουν πριν την επέτειο των 100 χρόνων της τουρκικής δημοκρατίας, δηλαδή έχουμε 1,5 χρόνο το πολύ περιθώριο. Βεβαίως αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη εκδήλωση και δεν θα είναι ούτε και η τελευταία. Η ανάγκη επικοινωνίας, ενημέρωσης, θα έχουμε και φιλοξενούμενη μία ερευνήτρια από την Κωνσταντινούπολη που ασχολείται ειδικά με τα θέματα της πυρηνικής υποδομής της Τουρκίας και των χωρών της περιοχής, γιατί όντως μας ενδιαφέρουν και μας ανησυχούν και άλλοι σχεδιασμοί και στην Αίγυπτο και αλλού και υφιστάμενοι σταθμοί οι οποίοι έχουν ήδη προβλήματα. Σημειώνουμε τη θέση των Ευρωπαίων Πρασίνων ενάντια σε οποιοδήποτε νέο πυρηνικό σταθμό. Ιδιαίτερα αυτό ξεκίνησε και αυτό ήταν και επικαγγελαρίας της Άγγελας Μέρκελ μετά το ατύχημα το 11 στη Φουκοσίμα, άρα δεν είναι και πολύ πέραν των Πρασίνων. Και δεν είναι τυχαίο ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Απρίλιο του 2016 αλλά και τον Μάιο του 2019 κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει τις εργασίες του ΑΚΟΙΟΥ για μια σειρά από λόγους. Δεν ακούει κανένα, κύριε Τσιμήλη, η Τουρκία. Δυστυχώς δεν ακούει κανένα σε κανένα επίπεδο η Τουρκία. Η διαπίστωση αυτή μέσα από την εμπειρία, που είναι και δυσάρεστη και απεσιόδοξη εμπολής, ουδόλως θα δικαιολογούσε. Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να μην κάνουμε τίποτα. Θεωρώ ότι μέσα και από την λειτουργία της Κυπριακής Αντιπυρηνικής Πλατφόρμας, που ενεργοποιείται 7 τόσα χρόνια με οργανώσεις από όλη την Κύπρο, δίνουμε ένα ενωμένο μήνυμα από το χώρο αυτό, το μικρό χώρο της Κύπρου, που συνολικά είναι πιο κοντά στο ΑΚΟΙΟΥ, άρα και στους εξ αυτού κινδύνους, από ότι για παράδειγμα η Άγκυρα. Άρα αυτό είναι ένα μέτρο των δικαιολογημένων ανησυχιών μας, που τις μοιράζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμποντας στη σεισμογένεια της περιοχής, αλλά ακόμα και πέρα από τον κίνδυνο ατυχήματος λόγω σεισμού, όπως έγινε στη Φουκοσίμα με τσουνάμι που ακολούθησε και με χιλιάδες νεκρούς, και στη λεγόμενη ομαλή λειτουργία, την καθημερινή λειτουργία, έχουμε το βασικό πρόβλημα των ραδιενεργών καταλήπων. Αυτά όταν παρεμβήκαμε, γιατί παρεμβήκαμε αρκετές φορές προς τη Ρωσική Πρεσβεία και τον πρέσβη είδαμε παλαιότερα και άλλα στελέχη της. Αλλά και... Να εξηγήσουμε στον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει ότι είναι σε συνεργασία με την Ρωσία. Ναι, εδώ ερχόμαστε ακριβώς ότι το 51% των μετοχών της όλης διαχείρισης και της τεχνολογικής υποδομής ανήκει στη Ρωσατόμ. Η Ρωσατόμ είναι μια ρωσική εταιρεία κρατική, η οποία σχεδιάζει και σε άλλες χώρες της περιοχής, προανέφερα Αίγυπτο, τη δημιουργία σταθμού. Η απάντηση που πήραμε για το ανησυχητικό θέμα των αποβλήτων ουδόλως έπεισε και στερείται και επιστημονικής βάσης. Ότι λέει τα απόβλητα θα μεταφέρονται αεροπορικώς στη Ρωσία για επεξεργασία και εμείς προσθέτουμε και το επόμενο βήμα και επιστρέφουν στην Τουρκία για ταφή, κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αυτά θα χρειαζόντουσαν εκατοντάδες χρόνια για να αποικοδομηθούν, δηλαδή να χάσουν τη ραδιενεργή ισχύ τους, έστω και ως απόβλητα. Κύριε Τσιμήλη, επειδή εντάξει, όταν ακούμε πυρηνικό σταθμό, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό, λόγω και των παλαιότερων περιστατικών, των τραγικών που έχουν συμβεί στην ανθρωπότητα, είτε αυτό είναι το Τσέρνομπιλ, είτε είναι η Φουκοσίμα, στο μυαλό μας έρχεται ένα πιθανό ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει αυτά που μπορεί να προκαλέσει. Η λειτουργία του ως τέτοια, δηλαδή χωρίς να υπάρξει οποιοδήποτε ατύχημα, δεν έχει, ελοχεύει κινδύνους, δηλαδή είτε για το περιβάλλον, είτε όμως για τους ανθρώπους, μόνο και μόνο η ύπαρξή του δηλαδή, του πυρηνικού σταθμού, αυτό εννοώ. Ήδη προανέφερα το θέμα των αποβλήτων, που είναι στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας. Ένας άλλος κίνδυνος για το περιβάλλον, λιγότερη θα έλεγε ένας, αλλά όχι ασήμαντης διάστασης, είναι η απόρριψη στη θάλασσα των νερών ψήξης των πύργων, των αντιδραστήρων.
που αυτό επιφέρει μία αύξηση στη θερμοκρασία του θαλάσσιου νερού με αναπόφευκτες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας μάλιστα και υπόψη ότι αυτή η πλευρά, αυτή η Ανατολική Μεσόγειος, παρά τα ρεύματα που την χαρακτηρίζουν, έχει κάτι, ένα χαρακτηρισμό κλειστής θάλασσας κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και η απόσταση από την Κύπρο είναι μικρή, άρα όλες αυτές οι επιπτώσεις. Και υπάρχει και το θέμα της πολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει αυτή η περιοχή, έχει ταλαιπωρηθεί από πολέμους, από τρομοκρατία, από πολλά πράγματα που και στην παρουσία καθεστώτων που δεν είναι δημοκρατικά. Να θυμίσω χαρακτηριστικά ότι πριν 9 χρόνια οι διαμαρτυρόμενοι για την προστασία του πράσινου πάρκου στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκαν στη φυλακή. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και άλλοι. Άρα σε μη δημοκρατικά καθεστώτα, όπου ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι εργαλείο της καθημερινότητας, ώστε να μελετάς τα θέματα και να παρατηράς και να διορθώνεις, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Χαρακτηριστικό είναι ότι προσέφυγαν Τούρκοι επιστήμονες στο Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας για την μη επαρκή μελέτη επιπτώσεως στο περιβάλλον από το σταθμό. Άρα και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ενώ και η Ευρώπη υπεγράμμισε στην Τουρκία ότι δεν διαβουλεύτηκε ως όφιλε με γειτονικές χώρες για τους κινδύνους και τις δυνάμεις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας, κύριε Τσιμιλή, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν κάναμε και πρέπει να κάνουμε, ακόμη και ως πολιτεία, ως Κυπριακή Δημοκρατία, σε σχέση με τον... Μπορώ να πω ότι η Κυπριακή Πολιτική άργησε να καταγράψει, να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους. Οι οικολόγοι παλεύουμε από τον Νοέμβριο του 1997, όταν άρχισε ο σχεδιασμός και πρόκειτο τότε να υλοποιηθεί από γαλλοκαναδική συνεργασία. Είναι όμως γεγονός ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έφτασε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγράφηκε, υπογραμμίστηκαν οι προς την Τουρκία αυτά που, όπως λέτε και εσείς, δεν αναμένεται να τα ακούσει. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί μια χαμένη υπόθεση. Άλλωστε, δεν είναι τα εύκολα που διεκδικούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε και τα δύσκολα. Και κανένας αγώνας δεν κατακτιέται, δεν κερδίζεται, αν δεν έχει καν αρχίσει. Κύριε Τσιμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ, συνοψίζοντας απόψε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του 208 στις 7 και την Κυριακή στις 10.30 έξω από τη Ρωσική Πρεσβεία. Διαμαρτυρία. Μια διαμαρτυρία η οποία συνδυάζει και το αντιπολεμικό με το αντιπυρηνικό. Μάλιστα. Είναι το διαχρονικό σύνθημα των οικολόγων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.